την αγωνία των παραγωγών του Ηρακλείου που βλέπουν τις καλλιέργειές τους να αφανίζονται από τη λειψιδρία, μετέφερε από το βήμα της Βουλής ο Φραγκίσκος Παρασύρης στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας και φωτογραφικό υλικό από ελαιώνες που έχουν ήδη ξεραθεί. Ιδιαίτερα οι αγρότες και η παραγωγή κυπευτικών προϊόντων, αλλά πλέον και η ελαιοπαραγωγή, λίγους μήνες πριν την ελαιοπαραγωγική περίοδο, εδώ σας έχω φωτογραφίες από την αποξήρανση που έχουν υποστεί οι ελαιώνες. Ο ίδιος ζήτησε σαφείς απαντήσεις για τα εγκυοβελτιωτικά έργα, φράγματα και δίκτυα που έχουν μπει στα χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να λάβει όμως την απάντηση ότι κανένα νέο εγκυοβελτιωτικό έργο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάσχεση της λειψιδρίας δεν έχει ενταχθεί στη δράση 4 του μέτρου 431. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύση Σταμενίτη, οι διαθέσιμοι πόροι του Υπουργείου διατέθηκαν για τη στήριξη έργων που ήταν σε εξέλιξη ώστε να ολοκληρωθούν. Αναφέρεστε στη μικρή πρόσκληση που βγάλαμε που σας απάντησα. Ήταν έργα τα οποία αφορούσαν ανηλυμένες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Και για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα έργα, έπρεπε να έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έτσι, και συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Όσα από αυτά τα έργα, όχι μόνο στην περιφέρεια Ηρακλείου, αλλά στις υπόλοιπες, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν μπορούσαν να πληρούν αυτές τις δύο προϋποθέσεις, απερίφθησαν ώστε να μπορεί να υποβληθούν στην καινούργια πρόταση που θα ανοίξει εντός του Οκτωβρίου, εντός του Νοεμβρίου. Ζητώ μια απάντηση λοιπόν, γιατί δεν μπήκαν στο πρόγραμμα 431 που προχώρησε μέσα στο έτος, και ποιο είναι το σκεπτικό από εδώ και πέρα. Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε συλλέξει, πείτε μας σε ένα πλαίσιο να γνωρίζουμε κι εμείς. Για την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου πρόκειται για το έργο προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μείωσης απολειών νερού και εξυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού αδρευτικών δικτύων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Το έργο για την αξιοποίηση του αδρευτικού νερού του υδροταμιευτήρα Δαμανίων στη Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και το έργο εξυγχρονισμού αδρευτικού δικτύου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στην περιοχή Σουρμελή. Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου έχουν κριθεί όρημα και μπορούν να δρομολογηθούν. Αναμένεται να ενταχθούν στη δράση 431 με τη λίστα των έργων να οριστικοποιείται μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.